Ο Αετός Μίσκου και η Δόξα Προσκυνητών ήρθαν ισόπαλες 0-0 στην 22η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Η Δόξα Προσκυνητών θα συνεχίσει στα play-off της Α1 Θράκης και ο Μίσκος στα play-out. Ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας του Αετού Μίσκου με τη Δόξα Προσκυνητών στην 22η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Α1 Θράκης. Στην τελική βαθμολογία οι προσκυνητές τερμάτισαν στην 6η θέση με 35 βαθμούς και θα αγωνιστούν στα play-off, ενώ ο Μίσκος με 27 βαθμούς στην 7η θέση και θα παίξει στα play-out. Διαιτές της συνάντησης οι κύριοι Ρόιδος, Δημητριάδης και Σαμουρκασίδης. Παρατηρητής αγώνα ο κύριος Σταύρος Βιντρίδης. Κόρνερ του Σερίφ Αλί Χασάν για τον Μίσκο, η κεφαλιά του Μεχμέτος Τζαν, out στο 16. Σούτρα Μαντάνη για τη Δόξα στο 21, δοκάρι για τους φιλοξενούμενους. Λιγοστοί οι θεατές στο γήπεδο του Μίσκου για την αναμέτρηση του Αετού με τη Δόξα Προσκυνητών. Φάουλ Χαμζά Εμρέ για τον Μίσκο στο 72, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κόρνερ από αριστερά για τη Δόξα Προσκυνητών, η κεφαλιά του Ιωάννου στο 73, out. Τελικό αποτέλεσμα Αετός Μίσκου Δόξα Προσκυνητών 0-0. Είχαμε αρκετές ελλείψεις. Τελικά με την προσπάθεια των παιδιών καταφέραμε κάτι. Η ισοπαλία, έστω και αυτή, είναι καλή, ένας βαθμός. Για τη συνέχεια να πάμε για το 7-12 να δούμε, να σωθούμε και να, το χρόνο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η απουσία του Καλετζή για σένα που έφυγε στη Γερμανία. Ναι, σίγουρα μας λείπει ο επιθετικός. Δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις εκεί. Αλλά ελπίζουμε με το χρόνο να βρούμε κάποιους να βολευτούμε. Φύγαμε τα δοκάρια. Πιστεύω ότι παίξαμε καλύτερα. Απειλήθηκαμε μόνο στην διαθέση από την αντίπαλη ομάδα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα γκολ. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα λόγω τραυματισμών. Μας έλειπε και ο Σάκης, ο οποίος μας κάνει πολλά γκολ για να κοίτης. Παλέψαν τα παιδιά, ευχαριστημένος με την προσπάθεια. Αν ήμασταν λίγο τυχεροί, θα είχαμε κάνει ένα γκολ από τις πάρα πολλές φάσεις που κάναμε, πιστεύω. Πάμε για τα play-off να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Η βαθμολογία μέχρι στιγμή στην αρχική εξάδα για τα play-off πιστεύεις πως είναι δίκαια? Εντάξει, ποτέ δεν λέει ψέματα η βαθμολογία. Το θέμα είναι ότι κάποιες ομάδες αντιμετωπίσαν πιο πολλά προβλήματα από άλλες λόγω τραυματισμών, λόγω καρτών. Αντικατοπτρίζεται και στη βαθμολογία αυτό. Θα δούμε τώρα για τη συνέχεια τι μπορούμε να κάνουμε. Ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα στην Α1. Πάρα πολύ καλό πιστεύω, γιατί η εξάδα ξεκαθάρισε πρώτη τελευταία αγωνιστική. Παλεύαν οι ομάδες και πιστεύω και αν και ο Ιασμός έχει ένα προβάδισμα για το πρωτάθλημα, χαμηλά οι ομάδες πιστεύω ότι θα παλέψουν όλες για τη σωτηρία. Αν εξαιρέσουν τον Μίσκο και την Ξυλαγανή που ίσως είναι σε μια καλύτερη μοίρα.